Σήμερα θα ασχοληθούμε με την τραχεία και τους βρόγχους. Η τραχεία είναι ένας χονδροελαστικός σωλήνας και εκτείνεται μεταξύ του κρικοειδούς χόνδρου και του διχασμού της και των βρόγχων. Ξεκινά από το ύψος του κάτω χείλους του κρικοειδούς χόνδρου και εκτείνεται ως το διχασμό αυτής που είναι περίπου στο ύψος του θ4 σπονδύλου. Το τείχομα της τραχείας αποτελείται από 16 έως 20 χόνδρινα ή μικρίκια. Ονομάζονται οι μικρίκια γιατί ενώ προστίως εμφανίζουν πλήρη κύκλο, ο πισθίος είναι ατελή, δεν συνεχίζει ο κύκλος και το κενό στην οπίστη επιφάνεια της τραχείας το καλύπτει συνδετικός ιστός και λίες μήκες ίνες που αποτελούν το μεμβρανώδες τείχομα της τραχείας. Μεταξύ των ημικρικίων αναγνωρίζουμε τους μεσοκρίκιους δακτυλοειδείς συνδέσμους. Ο κάθε κύριος βρόγχος χορηγεί περαιτέρω τους λοβαίους βρόγχους. Ο δεξιός κύριος βρόγχος χορηγεί τον άνω, τον μέσο και τον κάτω λοβαίο βρόγχο, ενώ ο αριστερός κύριος βρόγχος χορηγεί τον άνω και τον κάτω λοβαίο βρόγχο. Οι λοβαίοι βρόγχοι αερίζουν τους λοβούς του κάθε πνεύμονα. Επίσης, ο κάθε λοβαίος βρόγχος διαιρείται περαιτέρω στους τμηματικούς βρόγχους που αερίζουν τα τμήματα κάθε λοβού. Ο άνω λοβαίος βρόγχος εκφύεται περίπου σε απόσταση 1,5 με 2 εκατοστά από το διχασμό της τραχείας, ενώ ο άνω λοβαίος βρόγχος αριστερά εκφύεται πιο χαμηλά σε απόσταση περίπου 5 εκατοστά από το διχασμό της τραχείας. Σε αυτό το ύψος, δηλαδή σε απόσταση περίπου 5 εκατοστά από το διχασμό, εκφύεται ο μέσος λοβαίος βρόγχος δεξιά. Η τραχεία λοιπόν, όπως είπαμε, στο ύψος περίπου του θ4-θ5 σπονδύλου διχάζεται στους δύο κύριους βρόγχους, στο δεξιό και στον αριστερό κύριο βρόγχο. Ο κάθε βρόγχος αερίζει τον αντίστοιχο πνεύμονα και στο σημείο του διχασμού, εσωτερικά, υπάρχει μια χόνδρινη προβολή που ονομάζεται τρόπιδα. Ο διχασμός της τραχείας είναι ασύμετρος ως προς τη μέση γραμμή, υπό την έννοια ότι ο δεξιός κύριος βρόγχος αποκλίνει λιγότερο από τη μέση γραμμή, περίπου κατά 20 μοίρες, από ότι ο αριστερός κύριος βρόγχος που αποκλίνει περίπου κατά 35 μοίρες από τη μέση γραμμή. Ο δεξιός κύριος βρόγχος είναι φαρδύτερος και κοντύτερος από τον αριστερό, ο οποίος είναι μακρύτερος και στενότερος. Η διαφορά στη γωνία απόκλησης είναι το αίτιο, όπου όταν έχουμε εισρώφηση ξένων σωμάτων στην τραχεία, αυτά συνεχίζουν στον δεξιό παρά στον αριστερό κύριο βρόγχο και ενσφηνώνονται στο δεξιό πνεύμονα. Ας δούμε τους βρόγχους του δεξιού πνεύμονα. Ο άνω λοβαίος βρόγχος χορηγεί τρεις τμηματικούς βρόγχους, τον κορυφαίο, τον πρόστιο και τον οπίσθιο τμηματικό βρόγχο. Ο μέσος λοβαίος βρόγχος χορηγεί τον έξω και τον έσω τμηματικό βρόγχο. Ο κάτω λοβαίος βρόγχος χορηγεί τον κορυφαίο τμηματικό που είναι αρκετά ψηλά, τον πρόστιο βασικό, τον έξω βασικό και τον οπίσθιο βασικό βρόγχο, καθώς επίσης και τον έσω βασικό τμηματικό βρόγχο. Στον αριστερό πνεύμονα, ο άνω λοβαίος βρόγχος χορηγεί τον πρόστιο τμηματικό βρόγχο και άλλον ένα βρόγχο που αποτελεί τη συνένωση του κορυφαίου και του οπίσθιου τμηματικού και ονομάζεται κορυφοπίσθιος τμηματικός βρόγχος. Επιπρόσθετα, χορηγεί το βρόγχο της γλωσσίδας που διαιρείται στον άνω και στον κάτω τμηματικό βρόγχο. Ο κάτω λοβαίος βρόγχος αριστερά δίνει, όπως και δεξιά, τον κορυφαίο τμηματικό, τον πρόστιο βασικό, τον έξω βασικό και τον οπίσθιο βασικό τμηματικό βρόγχο. Στον αριστερό πνεύμονα, ο αριστερός κάτω λοβός δεν δίνει τον έσω τμηματικό βρόγχο όπως δεξιά, καθώς το αντίστοιχο τμήμα του αριστερού πνεύμονα που αυτός θα αέριζε είναι υποπλαστικό λόγω πίεσης από την καρδιά. Οι τμηματικοί βρόγχοι υποδιαιρούνται περαιτέρω σε μεσαίου και μικρού μεγέθους υποτμηματικούς βρόγχους με τελική απόλυξη τα τελικά βρονχιόλια. Κάθε τελικό βρονχιόλιο αερίζει ένα πνευμονικό λόβιο που αποτελεί υπομονάδα ενός πνευμονικού τμήματος και εντός του οποίου υποδιαιρείται στους τελικούς κλάδους που φέρουν τις κυψελίδες. Το παλίνδρομο λαργικό νεύρο εκφύεται από το πνευμονογαστρικό νεύρο εντός του θώρακα. Το αριστερό παλίνδρομο λαργικό νεύρο μετά την έκφυσή του περικάμπτει το αορτικό τόξο και ανέρχεται με πορεία μεταξύ
της τραχείας και του ισοφάγου προς το λάρυγγα. Εδώ βλέπουμε τον έσω ή αισθητικό κλάδο του ανολαρυγικού νεύρου, καθώς διατρυπά τον ιοθυρεοειδή ημένα.